Ο Πάρης ο Ανδράλας είναι στην γραμμή. Πάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ρε φίλε. Πού καλό είσαι? Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είσαι καλά, Πάρη, γερός? Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Να είσαι πάντα καλά. Σε έχουμε ακούσει τοποθετήσεις σου να μιλάς για ποδόσφαιρο και πραγματικά χαιρόμαστε να σε ακούμε. Γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε και μαζί σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάρη, τι βλέπεις φέτος από τον ΠΑΟΚ? Τι είναι αυτό προπονητικά που τον κάνει ξεχωριστό στα δικά σου μάτια? Προπονητικά είναι ότι πλέον έχει ποδοσφαιριστές απρόβλεπτους. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να περάσουν στο ένας εναντίον ενός. Και αυτό που έχει σε σχέση με άλλες χρονιές είναι ότι έχει πολύ βάθος. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ακόμα και άμα πούμε τους δανεικούς που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, ναι, που βλέπετε ότι στηρίζουν ομάδες, είναι κορμός σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Πολύ απλά γιατί έχουν μεγάλη ποιότητα. Όμως στο ρόστερ νομίζω ότι είναι το καλύτερο τη τελευταία 20ετία σίγουρα. Λέμε για ρόστερ, αλλά το ρόστερ πάνω κάτω ήταν και το ίδιο την προηγούμενη χρονιά, με κάποιες ποιοτικές προσθήκες. Τελικά, μήπως μετράει περισσότερο το πώς διαχειρίζεσαι το ρόστερ και όχι το ρόστερ αυτό καθ' αυτό? Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το πώς διαχειρίζεται ο προπονητής. Εκείνος ζει την ομάδα στην καθημερινότητα. Εκείνος γνωρίζει το ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση και το πώς ταιριάζει ο κάθε ποδοσφαιριστής με τον άλλον. Ο Πέλκας, παραδείγματος χάρη, είναι ο καλύτερος Πέλκας, δεν ήταν ο περσινός. Φέτος είναι πολύ καλύτερος. Ο Βιερίνια δεν είχαμε πέρυσι. Ο Πάουκ δεν έχει Βιερίνια. Ο Πρίγιοβιτς και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Βαρέλα και αυτός πολύ σημαντικός. Γενικά όμως ο Πάουκ μετά από ένα χρονικό διάστημα στην αρχή που σίγουρα ψάχνει σαν ομάδα να βρει ρόλους, πλέον θεωρώ ότι ο καθένας γνωρίζει το τι ζητάει ο προπονητής και γι' αυτό βλέπουμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε συνδυαστικό παιχνίδι και γενικά ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι σχεδόν σε όλες τις θέσεις είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Επειδή σου είναι καθαρό εξάρι, ο ορισμός του καθαρού εξάριου, του κόφτη, ο Λουτσέσκου δεν θα σε έπαιρνε ποτέ στην ομάδα του. Δεν θέλει να παίζει με καθαρά εξάρια. Αυτό πώς το σχολιάζεις? Στον ΠΑΟΚ, ναι, όχι στην ομάδα του. Για τον ΠΑΟΚ θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να στηρίζει τις εξάρια σε αμυντικογενείς μέσους, έτσι λέει. Κοιτάξτε, κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία πάνω στο πώς θέλει να στήσει μια ομάδα. Πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο, το εξάρι, το κλασικό, λίγο έχει απομυθοποιηθεί. Πιο πολύ πλέον τα αμυντικά χαφ είναι box to box, δηλαδή και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστές σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση, οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίκτες, και ο Μαουρίσιο και ο Σαχόφ και φυσικά ο Τσίμιροτ που έφυγε, θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Το Γάλλο, το ποδοσφαιριστή που είχε τον κύριο, δεν έχω άποψη ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και αυτό δεν έπαιξε και ο Κάτσε, γιατί ήταν έτσι πιο αμυντικογενές και θέλει λίγο ο παίκτης που θα πέσει σε συγκεκριμένη θέση, ο κύριος Λουτσέσκου, να βοηθάει και στο επιθετικό κομμάτι, να είναι ο συνθετικός κρίκος ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, όπως κάνουν και πολλές ομάδες πλέον στην Ευρώπη. Πάρη, στο 80% των αγώνων ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί, είναι επιθυκογενής, έχει κατοχή, φάση. Δεν παίρνει ρίσκα ο αντίπαλος γενικά. Ναι, ισχύει αυτό που περιγράφεις. Στα μεγάλα ντέρμπι, όπου μπορεί και να είναι ισορροπημένα, μπορεί και να είναι κακή ημέρα, μπορεί να υπάρχουν φοβερές μάχες στο κέντρο. Μπορεί να πάει ένα παιχνίδι στην Κλωτσιά, π.χ. Εκεί δεν χρειάζεται το εξάρι που λέμε? Θεωρώ είναι το πώς, όπως σας είπα και πριν, το πώς το προσεγγίζει ο κάθε προπονητής. Όταν μια ομάδα είναι δομημένη να παίζει συγκεκριμένα σε παιχνίδια, το 80% των παιχνιδιών, να έχει την κατοχή της μπάλας, να είναι ο κυρίαρχος, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το ντέρμπι για να παίξει με καθαρό εξάρι. Ότι δεν πρέπει για να αλλάξει, λες. Αμυντικογενές. Ναι. Ίσως αν θα προηγηθεί στο σκορ, ίσως η εξέλιξη του παιχνιδιού να είναι καλή για την ομάδα και ίσως εκεί να έρθει κάποιο παιδί από τον πάγκο και να παίξει λίγο πιο σφιχτά, παραδείγματος χάρη με τρία αμυντικά χαφ και να γίνει λίγο πιο συμπαγής στο αμυντικό κομμάτι στον άξονα. Μάλιστα. Το άλλο μεγάλο θέμα έτσι ποδοσφαιρικά που συζητιέται για τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με τη θέση του Βιερίνια. Όλοι ξέρουμε την ποιότητά του και τι μπορεί να δώσει μπροστά. Έτυχε λόγω απουσιών, κενών κτλ. Να ξεκινήσει να παίζει αριστερά. Έχει μονιμοποιηθεί γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει φοβερό σερί και έχει βρει τη χημεία του και τώρα λέει ο Λουτσέσκου, εγώ δεν την ακουμπάω την ομάδα. Δεν την αλλάζω. Θα συνεχίσει εκεί ο Βιερίνια. Πώς το βλέπεις αυτό?
Θεωρώ πραγματικά ότι είναι σωστό. Αν και εγώ δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση του Βιερίνια στο αριστερό, σαν αριστερό μπακ, γιατί θεωρώ ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολυτέλεια και στο επιθετικό κομμάτι ο Βιερίνια θα πάρει την μπάλα ψηλά στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου. Νομίζω ότι έχει την ποιότητα να περάσει και από δεξιά, είτε παίξει από αριστερά είτε από δεξιά, έχει την ποιότητα να περάσει το ένα εναντίον ενός. Όμως ο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει βρει ισορροπία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειράξει την ομάδα. Αυτό που του κάνει Βιερίνια είναι να έρχεται από την πίσω γραμμή, σύν τον μπροστινό του ποδοσφαιριστή, είτε είναι ο Μακ, είτε είναι ο Μπίσεσβαρ, είτε είναι ο Πέλκας, είτε είναι ο Κάμπος, είτε είναι ο Λιμιός, οποιοδήποτε είναι μπροστά από το Βιερίνια, συνθέτουν ένα δίδυμο το οποίο μαζί και με το Μάτος από την άλλη πλευρά, πραγματικά ο αντίπαλος έχει πρόβλημα, γιατί πρέπει ακριβώς τον αντίπαλο να γυρίσουν πάρα πολύ χαμηλά. Πολλές φορές το κάνουν, άλλες φορές όμως ο ΠΑΟΚ είναι τόσο πιεστικός και μεταφέρει το παιχνίδι στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα κυρίως από τις πλευρές και γι' αυτό θεωρώ δεν πρόκειται να πειράξει το Βιερίνια από εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή έχει βρει ομάδα χημεία και ισορροπία. Για το ύφος των ομάδων σαν τον ΠΑΟΚ, θεωρείς ότι το repress είναι το καλύτερο συστατικό τέλος πάντων επιτυχίας? Γιατί αν κάπου ποντάρει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του, είναι στην άμεση ανάκτηση της μπάλας. Θεωρείς ότι εκεί είναι το κομβικό κομμάτι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο. Φυσικά αυτό είναι δουλειά του προπονητή και φαίνεται ότι είναι δουλειά του προπονητή. Άμεσα με το που χαθεί η μπάλα να την ξανακερδίσει σε πρώτο χρόνο. Όμως ο ΠΑΟΚ και αν δεν την κερδίσει η μπάλα έχει γρήγορη οργάνωση, οι παίκτες είναι στις θέσεις τους, είναι πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, πολύ οργανωμένη και γι' αυτό θεωρώ και στο αμυντικό κομμάτι πλέον δεν έχει πρόβλημα. Όμως παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που είπατε ότι άμεσα να κερδίσει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Φυσικά αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές να μπορούν να το κάνουν και να έχουν και την ποδοσφαιρική ευφυΐα να αλλάξουν λίγο στο μυαλό τους τη μετάβαση από επίθεση, ότι κάνουμε άμυνα στο δευτερόλεπτο, στο κλάσμα. Γιατί μπορεί να εκτεθείς, αν δεν σου βγει να... Ναι, γιατί αν δεν πας συγχρονισμένα στο pressing και πάει ο ένας, ο άλλος πάει λίγο καθυστερημένα, δεν ακολουθήσουν όλες οι γραμμές συγχρονισμένα, σίγουρα ο αντίπαλος θα βρει κενά. Αν θυμόσαστε στον Ολυμπιακό του Βαλβέρδε, το μεγάλο του όπλο ήταν αυτό. Όμως στην αρχή μέχρι να το περάσει, θεωρώ το πρώτο εξάμηνο από ό,τι θυμάμαι, γιατί έτυχε να παίξουμε και αντίπαλοι, είχε πρόβλημα γιατί δεν πήγαιναν συγχρονισμένα οι γραμμές. Θέλει και δουλειά, αλλά θέλει και ποδοσφαιριστές με ποδοσφαιρική ευφυΐα. Πάρε, μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα που κι εσύ βλέπεις στον ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ, αλλά και τον Ολυμπιακό, τι ανάλογο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα βλέπεις στην προσπάθεια αυτή που κάνουν για πρωταθλητισμό? Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι ο άμεσος ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει και εκείνη καλό ρόστερ, έχει καλό προπονητή. Είναι ευέλικτη στους σχηματισμούς, μπορεί να παίξει και 3-5-2, μπορεί να παίξει και 4-3-3 και 4-4-2 με τον Αραούχο και τον Λιβάγια. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι και η ΑΕΚ στο επιθετικό κομμάτι μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Πάλι ένα από τα όπλα της ΑΕΚ είναι τα μπακ, ειδικά με το Χουλτ που πήρε το αριστερό μπακ από τον Παναθηναϊκό. Συν τον Γκάλο που και αυτός έχει ποιότητα να σου κάνει τον παίκτη παραπάνω την πίσω γραμμή. Τον Χουλ, τον έξι. Θεωρώ μεγάλη απώλεια του Μάνταλου που ακόμα νομίζω δεν έχει βρει εκκλήση. Πάρει τον Χουλ, τον έξι εκτίμηση. Λεπτομέρειες θα πάει το πρωτάθλημα. Μας ακούς. Τον Χουλ, τον έξι εκτίμηση, δηλαδή ότι είναι ένα παίκτη, μια πολύ καλή μεταγραφή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ. Και βασικά είναι καλύτερο του Λόπεθ. Επειδή δεν τον παρακολούθησα μόνο στα παιχνίδια, αλλά είχα πάει και κάποια στιγμή 10 μέρες στο Κοροπήκι, στον Παναθηναϊκό, για να το προπονήσεις. Ναι. Και τον έζησα από κοντά, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, με πάρα πολλές δυνάμεις, με ταχύτητα. Ένας ποδοσφαιριστής που θεωρώ ότι όταν βρει ρυθμό πάλι, γιατί είναι λίγο εκτός ρυθμού, θα τη βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Μάλιστα. Για τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι έχει μια αστάθεια. Έχει πολλά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι, δέχεται εύκολα γκολ, δεν είναι Ολυμπιακός τον προηγούμενο χρόνο σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει κι άλλες γκέλες και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ θα πάνε μέχρι τέλος. Επειδή έχει ζήσει το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και υπάρχει μια αλλαγή από πέρσι. Υπάρχει μια προσπάθεια από τη μία πλευρά να πούνε ότι τα πράγματα είναι καλά, υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει μια προσπάθεια από την άλλη μεριά να υποθεί ότι τίποτα δεν άλλαξε, απλά υπάρχει νέος χαλίφης. Εσύ που έχεις ζήσει ποδοσφαιρικά τις δύο εποχές, τη μία σαν παίκτης, την άλλη ως προπονητής, πώς βλέπεις αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα?
Εντάξει, αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, κάπου είχε, εγώ ξαναπεί ότι κάπου είχε γίνει κουραστικό. Γνώρισε τον πρωταθλητή από τον Οκτώβριο, πολλά σφυρίγματα ήταν λάθος, υπήρχε μεγάλη καχυποψία. Θεωρώ φέτος στο πρωτάθλημα έχουν γίνει πολύ λιγότερα λάθη, διαιτητικά, ότι είναι πολύ πιο ισορροπημένο, και μόνο ότι έχουμε φτάσει Φεβρουάριο και ακόμα το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη, το οποίο θα το κατακτήσει. Και θεωρώ ότι αν και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τα οικονομικά προβλήματα και ήταν διαφορετική η κατάσταση και αυτός θα ήταν μες στη διεκδίκηση του τίτλου, όχι φυσικά με το ρόστερ που έχει τώρα, αλλά λέω ότι αν όπως ξεκίνησε το καλοκαίρι για την ομάδα αυτή, σίγουρα για τον φιλάθλο και για τον κόσμο είναι πολύ πιο ωραίο το φετινό πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια, αποκτά ένα ενδιαφέρον. Αποκτά ένα ενδιαφέρον και για τη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά γενικά και σε παιχνίδια που βλέπεις ότι μπορεί να γίνουν παντού κάποιες ομάδες να κάνουν ένα στραβό αποτέλεσμα. Επειδή έχουμε πάντα και δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα από πριν το παιχνίδι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι θα κερδίσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι διεκδικήτρια του τίτλου, μέσα στον Απόλλωνα, μέσα στο ΆΚΑ, ήρθε η ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ που είναι διεκδικητής του τίτλου, με τη Λάρισα ισοπαλία, με τον Απόλλωνα ισοπαλία. Από άλλα χρόνια αυτά τα παιχνίδια τα κέρδισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιρνε και τα πρωταθλήματα και ξέρει και πάρα πολύ στη βαθμολογία από νωρίς. Ναι. Πάρε η δική σου πορεία. Είσαι στο Φωστήρα, τώρα. Ναι, είμαι στο Φωστήρα. Έχω πάει 20 μέρες. Μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, η ομάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις. Έχουμε κάνει τώρα δύο παιχνίδια. Έχουμε πάρει 4 βαθμούς. Θέλει 6 παιχνίδια να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι στον 8ο όμιλο με ομάδες από την Κρήτη. Μάλιστα. Εντάξει, ένα ισορροπημένος όμιλος με λίγα παιχνίδια γιατί είναι μικρό το πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον, δεν έχει τη μεγάλη προβολή γάμα εθνική. Mm-hmm. Όμως, όπως ξανά είπα και κάποιος με ρώτησε πριν 10 μέρες, ότι πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προβολή γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές έρχονται από τη γάμα εθνική και στελεχώνουν, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν τώρα, ομάδες αλφα-εθνικής. Άρα ακόμα Φωστήρας εκείνο το γήπεδο με τη μία έξοδο που δεν μπορείς να φύγεις από πουθενά. Μπα έχουν ηρεμίστα, δεν είναι όπως τα παλιά. Διαφορά με τον Χολαργό, φίλε, κάναμε 4 ώρες να φύγουμε. Δύσκολη έδρα. Ο κόσμος είναι λίγο κοιμόμενος, θα έλεγα. Όχι, ήταν καλά του τότε. Πρώτο παιχνίδι τώρα παίξα μέσα στο Νταύρο που παίξαμε μέσα στην έδρα μας. Το γήπεδο είχε πολύ λίγο κόσμο και πραγματικά ήταν εκκλησία. Δηλαδή, ένεση υπνοτισμού λες είχε γίνει. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Το γήπεδο ίσως το έχει δευτερεύον. Μην κοιτάτε τώρα που εσείς είτε τον Μπάουξ, είτε άλλα ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Τα πιο πολλά γήπεδα πας και σε πιάνει θλίψη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το αν υπήρχε ένταση, το αν υπήρχε παλμός, το αν υπήρχε κόσμος, το αν υπήρχε... Ειδικά στις γειτονίες της Αθήνας. Τώρα ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, το ποδόσφαιρο το έχει δευτερεύον, δυστυχώς. Ναι. Ναι. Πάρε να είσαι καλά, χαρήκαμε που τα είπαμε. Σε ευχαριστούμε. Καλή μέρα. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.